Καλησπέρα, παιδιά. Η πιο τεράστια αποκάλυψη ever του Fortnite. Αποκαλύφθηκε όλο το μέλλον, το theme της επόμενης season, όλο το Battle Pass επίσης. Μαζί με αυτό, όλη η season 4 με Marvel. Πότε θα επιστρέψει το OG Map με Chapter 2, Season 1, 2 και 3 και Chapter 6 Leaks. Και μαζί με αυτό, όμως, και το τεράστιο update στο Fortnite σήμερα, όλες τις αλλαγές. Απίστευτο βίντεο σήμερα. Βλέπετε μέχρι τέλους, όλοι σημαντικό. Μην το ξεχάσει κανείς. Τελευταία ευκαιρία για κλείσμα. Κλήρωση Λεβάιδαν και κράτος δωρεάν για όλους. Οι όροι ελέγχονται και απλά like στο βίντεο. Όποιος δεν κάνει δεν παίρνει μέρος. Subscribe στο κανάλι με καμπανάκι. Βάλτε στα μπορτα η κρήτρο χατζάκους 7 στο Atom Shop. Και το πιο σημαντικό, spam του επικοινωνία σας κάτω στα σχόλια. Αν δεν έχετε κάνει κάτι από αυτούς τους όρους, ακυρώνεστε. Άρα κάντε τα όλα. Πάμε λοιπόν πρώτα να ξεκινήσουμε με το update το οποίο έχουμε σήμερα στο Fortnite, το 29.30. Θα δούμε όλες τις αλλαγές. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη αλλαγή, όπως βλέπετε και από εδώ από την λίστα. Και αρχικά, όπως ξέρετε, σήμερα είναι η season η επόμενη του Fortnite Festival, με την Billie Eilish να είναι η βασική νέα τραγουδίστρια για την καινούργια season του Fortnite Festival. Καταρχάς, ξεκινάμε ότι θα έχει το δικό της Battle Pass στο Fortnite Festival Season 2. Και όπως βλέπετε, αυτά είναι όλα τα rewards από το Battle Pass. Το Battle Pass θα κάνει 1800 V-Bucks, αν δεν κάνω λάθος, ή 1000 V-Bucks κάπου εκεί. Και θα κερδίζετε όλα αυτά τα rewards παίζοντας το Fortnite Festival με τα τραγούδια της Billie Eilish. Μετά, το Atom Shop θα έχει skin της Billie Eilish και bundles. Βλέπετε και εδώ πέρα το πώς θα είναι το σκινάκι. Και γενικότερα θα έχει έτσι πάρα πολλές αλλαγές, οι οποίες θα επικεντρώνονται μόνο στο Fortnite Festival. Τώρα, in-game στο Battle Royale δεν νομίζω να γίνει κάτι. Προς το παρόν, αυτές είναι όλες οι αλλαγές. Έχουμε νέο Battle Pass, νέα skins, bundles και όλα αυτά. Μετά θα έχουμε το Fortnite X Nike Collab νούμερο 3. Και άλλα skins Nike στο Atom Shop και πραγματάκια γενικά. Και τέλος, έχουμε και το τελευταίο μας collab, το οποίο μάλλον θα έχουμε ένα X-Men 97 collab, το οποίο μπορεί να μην έχει γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και αυτά λοιπόν ήταν όλα τα collabs τα οποία σχετίζονται με το σημερινό update και είναι αυτή τη στιγμή in-game. Πάμε λοιπόν έτσι τώρα από τις πιο έτσι ωραίες αλλαγές in-game από το Battle Royale. Και πρώτον, έχουμε τα νέα shop sections. Μπορεί να έχουμε κάποια νέα λέξη για Kratos και Leviathan. Μαζί με αυτό θα έχουμε νέα cosmetics στο Atom Shop. Τέλος, θα έχουμε την αποκάλυψη του Crew Pack του Μαΐου, το τι skin θα περιέχει ο Μάιος. Μετά έχουμε την επιστροφή του Tactical AR, αυτή τη στιγμή βρίσκεται in-game το πιο πιθανόν. Το βλέπετε και όλες εδώ πέρα, βλέπετε και τα stats του, αρκετά έτσι δυνατό όπλο. Μαζί με αυτό επίσης έχουμε το καινούριο μας Level Up Quest Pack στο Atom Shop, το βλέπετε και εδώ πέρα. Και ουσιαστικά έτσι δίνει και levels για όποιον έτσι δεν είναι ακόμα 100 level και θέλει να πάρει εύκολα level. Δεν νομίζω να κάνει πολύ ακριβά, νομίζω κάτω από 10 ευρώ. Τέλος, έχουμε το νέο μας update στο LEGO, το νέο LEGO Mood. Θα έχουμε καινούργια ζωάκια, animals και νέο farming system γενικότερα, κάτι τέτοιο. Και αυτό λοιπόν ήταν όλο το update το οποίο έγινε σήμερα, το 29.30. Οι servers έκλεισαν το πρωί, το update αυτή τη στιγμή υπάρχει, μπορείτε να το κατεβάσετε, περίπου στα 10 GB, είναι κάπου εκεί. Δεν ήταν κάτι το τρελό το update σήμερα, τα μόνο έτσι με άλλα πράγματα ήταν τα collapse που έγιναν, όπως την Billie Eilish, τα Star Wars, τα Nike και όλα αυτά, και έτσι κάποια όπλα που ήρθαν μέσα in-game, αλλά όχι κάτι το insane. Το μεγάλο μας update θα είναι την άλλη εβδομάδα, μαζί και το event του Star Wars με το νέο μας Battle Pass. Προς το παρόν σήμερα έτσι ήταν σαν ένα μικρούλι hotfix update. Μιας και που είπα πριν για Leviathan και Kratos, έχουμε κάποια νέα leaks, αλλά μαζί με αυτό έχουμε και κάποια νέα leaks όσο αφορά τον Travis Scott, τον Astro Jack και το live event. Και για αυτό το θέμα θα ανέβει αναλυτικό βίντεο αύριο μεθαύριο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται τρελή νέα βιντεάρα για το τι γίνεται με αυτά τα skins, γιατί έχουμε έτσι κάποιες ενδιαφέρον πληροφορίες. Και δεν σταματάμε εδώ και πάμε τώρα σε κάποια απίστευτα νέα πράγματα, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αποκαλύφθηκε όλο το Fortnite, το roadmap του 2024, δηλαδή όλη η λίστα, το τι σκοπεύει να κάνει το Fortnite αυτήν την χρονιά. Αποκαλύφθηκαν όλες οι seasons, το theme, πότε θα μπει το Fortnite OG, Marvel Season,
Season 3, τα events, τα Battle Pass, αποκαλύφθηκαν όλα. Και βλέπετε και εδώ πέρα την λίστα είναι όλοι αυτοί που λέει Battle Royale, Fortnite LEGO, Fortnite Festival και Rocket Racing. Αποκαλύφθηκαν τα πάντα για φέτος. Και για αυτούς που αναρωτιέστε αν αυτό το πράγμα είναι fake, δεν είναι fake, είναι real. Το βλέπετε και από εδώ πέρα, το λέει και ο Σίνα. Και αυτό το roadmap είναι όντως real, είναι legit. Κυριολεκτικά ξέρουμε αυτή τη στιγμή τα πάντα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι μας περιμένει φέτος για το Battle Royale, που πραγματικά τα πράγματα είναι τρελά. Αρχικά ξεκινάμε με την Season 3 του Chapter 5, η οποία θα είναι η επόμενη season που θα έχουμε, η οποία θα μπει κάπου μέσα Μαΐου, κάπου εκεί, και αποκαλύφθηκε το theme της επόμενης season, όπου από ό,τι φαίνεται και όπως ξέραμε θα είναι όντως Apocalypse Season. Άρα το theme έτσι θα είναι σαν αποκαλυπτικό γενικότερα όλο το storyline, και μαζί με αυτό θα έχουμε και ένα event μέσα στη Season 3, και από ό,τι φαίνεται θα έρθουν παιδιά οι πειρατές της Καραϊβικής. Θα είναι έτσι το main live event για την επόμενη Season 3, με battle pass, με skins, με νέα όπλα και όλα αυτά. Θα είναι το collab της επόμενης season. Βλέπετε έτσι και μια φωτογραφία της επόμενης season, λογικά κάποιο key art θα είναι. Βλέπετε έτσι γενικότερα μια μάχη, μια αποκάλυψη που θα έχουμε στον χάρτη, η οποία θα είναι και αποκάλυψη season. Και από κάτω βλέπετε και Metallic αλλά και τους πειρατές της Καραϊβικής, που θα είναι τα δύο collabs για την επόμενη season. Μετά συνεχίζουμε με την season 4 του chapter 5, που από ό,τι φαίνεται θα είναι έτσι και η πιο ωραία season κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτή η season θα μπει τον Αύγουστο, δηλαδή το καλοκαίρι, που θα είναι και κλειστά σχολεία και όλα αυτά, όπως την προηγούμενη season που είχε μπει στο chapter 4. Και η επόμενη season 4 θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θα έχει Marvel theme, δηλαδή σαν αυτή που είχαμε από το chapter 2 την season 4, και το theme της λοιπόν θα είναι Marvel, και μαζί με αυτό θα έχει να κάνει σχέση και με το Fantastic 4. Άρα full Marvel, πάλι με skins του Atom Shop, με battle pass δικό τους, με όπλα και όλα αυτά. Γενικότερα ο χάρτης θα είναι full Marvel, όπως ήταν και στο chapter 2. Και αυτή η season λοιπόν θα μπει τον Αύγουστο, και όπως βλέπετε επίσημα θα είναι η επόμενη season της Marvel. Άρα έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα όλες έτσι οι Marvel season είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν να κάνουν έτσι και λίγο με το fight, με την δράση. Το είχαμε δει και παλιότερα από το chapter 2. Γενικότερα έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αφού θα είναι και Αύγουστο είναι ό,τι πρέπει. Και μετά έχουμε το ακόμα καλύτερο, και έχουμε το chapter 5, season 5, η οποία θα είναι η τελευταία season του chapter 5, και θα είναι ακριβώς όπως την season 5 του chapter 4 που ήταν OG. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν και όπως έχει γίνει leaked και από το roadmap, το OG chapter 2 θα επιστρέψει στην season 5, και όπως είχαμε δει αυτό είναι όντως real, γιατί μετά το chapter 1 θα επέστρεφε το chapter 2, άρα chapter 2 στην season 5, και αυτή η season θα μπει τον Νοέμβριο όπως ξέραμε κανονικά. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε κάποια εικόνα από αυτήν την season, και από ό,τι φαίνεται στο chapter 2 που θα επιστρέψει στην season 5, το chapter 5 θα περιέχει μέσα την season 1, τη season 2 και την season 3 του chapter 5, ακριβώς όπως είχε γίνει και με το chapter 1 που είχε ξαναεπιστρέψει. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτές οι top seasons του chapter 2 επιστρέφουν, και επιτέλους ξέρουμε και το πότε θα επιστρέψει το Fortnite OG, και θα επιστρέψει τον Νοέμβριο. Και όπως γίνεται πάντα μετά το τέλος της season 5, τα Χριστούγεννα, μπαίνει το επόμενο chapter, το chapter 6. Βλέπετε και φωτογραφία εδώ, έχει γίνει και αυτό leaked, και θα έχουμε κιόλας και το τελικό live event από το OG chapter 2, όπως είχαμε και με την μαύρη τρύπα από το προηγούμενο chapter 1, το οποίο είχε επιστρέψει, για να πάμε στο επόμενο chapter, το οποίο θα είναι το chapter 6, τα Χριστούγεννα το Δεκέμβρη, με το τελικό live event από το OG chapter 2. Δεν έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το chapter 6, αλλά όπως βλέπετε το roadmap είναι τρελό. Αυτά ήταν όλα μας τα νέα leaks. Season 3 Apocalypse, μετά Season 4 Marvel, μετά Season 5 OG Chapter 2, Season 1, Season 2, Season 3, μετά Live Event το τέλος και Chapter 6. Πραγματικά είναι απίστευτο. Επίσης, όπως είπα στην αρχή, έχουμε έτσι μια αποκάλυψη για το Battle Pass της επόμενης Season, το οποίο θα ανέβει αναλυτικό βίντεο αύριο, και αμέσως μετά ανεβαίνει βίντεο και για Kratos αλλά και Travis Scott και Levathan, το οποίο έχουμε κάποια νέα leaks. Και αυτή λοιπόν ήταν και η βιντεάρα μας για σήμερα. Πριν φύγετε, κάντε ένα like στο βίντεο, να μπείτε και στην κλήρωση που έχουμε για Levathan και Kratos, subscribe στο κανάλι με καμπανάκι, βάλτε σαν πόρτα και τον Χατζάκους 7 στο Atom Shop, και μου αφήνετε και το επικνέμι σας κάτω στα σχόλια σωστά. Καλή συνέχεια σε όλους, και εμείς τα λέμε αύριο με νέα βιντεάρα, ώρα 3 για το Battle Pass στη Season 3.